Σε μια αξιόλογη και αξιέπαινη κίνηση εθελοντισμού και προσφοράς προχώρησε ομάδα πολιτών σε γειτονιά της Απτολεμαΐδας, όπου πιο συγκεκριμένα οι κάτοικοι έβαψαν από μόνοι τους τα παγκάκια, ομορφαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τα πεζοδρόμια της περιοχής τους. Η κάμερα του Φλάσ και ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης τους συνάντησε από κοντά, καταγράφοντας εικόνες και απόψεις. Κύριε Καραγιαννάκη, τι όμορφα πράγματα έχετε κάνει εδώ στη γειτονιά? Όλα γίνονται με αγάπη εδώ για τη γειτονιά. Έχετε ξεκινήσει, βάψατε, ευπρεπίσατε το χώρο, το πεζοδρόμια, τα παγκάκια. Γιατί αγαπάμε τη γειτονιά και κάναμε κάτι ωραίο. Έρχεται ο κόσμος, ξεκουράζεται, κάθε εδώ στο παγκάκι. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι, κάθε χρόνο προσέχουμε. Το βάφουμε, ναι. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα, να προσέχουμε το χώρο μας, είναι δικός μας. Δεν πρέπει να περιμένουμε κάποιον τρίτο, τον Δήμο, το κράτος, την πολιτεία. Πρέπει να είμαστε και λίγο... Έτσι πρέπει λογικά, γιατί κάθε ένας πρέπει να προσέχει το μέρος του. Πώς το αντιμετωπίζει εδώ η γειτονιά, τι λέει? Με πολύ αγάπη, όλος ο κόσμος κάθεται, το απολαμβάνει. Υπήρξε και συμμετοχή της γειτονιάς, δηλαδή των ανθρώπων, είπανε πράγματα, ενδεχομένως πήραν και ένα πινέλο, βοήθησαν κι αυτοί? Εντάξει, εδώ η γειτονιά, όλοι βοηθήσαμε για να το κάνουμε ωραίο. Ζητήσατε κάποια βοήθεια από τον Δήμο? Όχι, απλώς το ένα παγκάκι μας έφερε ο Δήμος, εμείς το βάψαμε και το φτιάξαμε και το τοποθετήσαμε. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο βάφουμε και παγκάκια και το πεζοδρόμιο, όλα. Και τα δέντρα βλέπω είναι ασβεστωμένα για να μην έχουμε μύκητες και διάφορα. Καλύτερο, έτσι. Έντομα. Και εδώ το βράδυ είναι απόλαυση. Και το βράδυ έρχεται που και σκιά, πέφτει ο ήλιος είναι τέλεια, ναι. Επειδή έχει τα δέντρα είναι τέλεια. Όμορφα εδώ το παγκάκι. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα εδώ στη γειτονιά. Το πρόβλημα όμως είναι με το πάρκο μας εδώ. Πρέπει να το προσέξει ο Δήμος. Πρέπει να το προσέξει ο Δήμος. Είναι εγκατελειμμένο εδώ και χρόνια και έχει τα περισσότερα παιδιά από όλα τα πάρκα της Πτολεμαΐδας. Τα απογεύματα παίζουν. Τα απογεύματα παίζουν, είναι δίπλα το 4ο Δημοτικό με πάρα πολλά παιδιά και έχουμε την απαξίωση του Δήμου για το πάρκο εδώ στην γειτονιά μας. Πρέπει και εμείς σαν πολίτες έτσι να βάλουμε ένα κεράκι, γιατί βλέπουμε εδώ τον κύριο Στράτο, ναι, έδωψε τα μπαγκάκια, ετοίμασε, έκανε... Κάποτε το που είχαμε από μόνοι μας, είχαμε βάλει λάστιχα, το ποτίζαμε, το τακτοποιούσαμε και έρχονταν και οι κυρίες με τα μωρά και λέγανε έχει λάσπη. Οπότε το αμελήσαμε και εμείς στη συνέχεια. Τι λέτε, δεν άκουσα? Τα δέσποτα. Έχουμε πρόβλημα με τα δέσποτα, Τώρα όμως τι γίνεται, με τα σκυλιά. Δεν μπορούμε να περάσουμε με τα σκυλιά. Αυτό το πρόβλημα τι θα γίνει? Μη φοβόστε, δεν κάνουν ζημιά. Πώς δεν κάνουν? Πολλοί πήγαν στο νοσοκομείο.